Να επιστρέψουμε να πάμε να δούμε τη Λιάνα την Κανέλη που έχουμε προγραμματίσει εδώ και αρκετή ώρα να μιλήσουμε μαζί της, αλλά γνωρίζεις πάρα πολύ καλά, Λιάνα μου, ότι και ο τρόπος με τον οποίο λειτουργούμε... Δεν το γνωρίζω. Είμαι μισή ώρα στημένη, είμαι τρία τέταρτα στημένη. Ναι, το καταλαβαίνω. Προσπαθώ να πω μια κουβέντα. Ξέρω ότι παρά 10 θα με φάνει διαφημίσεις. Είναι λιγότερο από 2 λεπτά. Σε 2 λεπτά, Λιάνα, τι θέλεις να πω? Να αρχίσω να βρίζω, ξέρω εγώ, τους πολίτες, την πολιτεία και κάτι για να δείξουμε ότι κάτι κάνουμε? Είναι κάτι που δεν μ' αρέσει και το ξέρεις. Θα σου δώσω τη δυνατότητα να πεις ό,τι θέλεις σε αυτό το μικρό ομολογμένο χρονικό διάστημα, αλλά ξέρεις ότι και η διαχείριση του τρόπου της εκπομπής πια, του χρόνου της εκπομπής, είναι δύσκολος. Ναι, είναι σαν τη δουλειά κατοίκων. Είναι σαν τη δουλειά κατοίκων. Κανένας δεν έχει σκεφτεί όμως ότι κάποια μέρα θα απεργήσουν και οι άνθρωποι κατοίκων. Θα απεργήσουν όπως απεργούν και στις εταιρείες που κάνουν την αποστολή. Διότι δεν μπορεί να μείνουμε με βουλωμένο στόμα, Γιώργο μου. Δεν μπορεί να βγαίνουμε όλοι στην τηλεόραση για να λέμε τι ωραία και καταπληκτικά που είναι τα πράγματα και τι καλή που είναι η καμπύλη στην Ελλάδα. Δεν μας παίρνει. Δεν μας παίρνει εκ των πραγμάτων. Και ούτε να γινόμαστε όλοι τιμητές των ανθρώπων. Τους έβλεπα εκεί, προσπαθούσαν να κρατήσουν την απόσταση. Κάποιος δεν έστειλε μήνυμα. Εντάξει, εκατομμύρια άνθρωποι στέλνουν μήνυμα, κρατάνε τις ουρές, βγαίνουν έξω, κάνουν αυτό που πρέπει. Και κυρίως υπάρχουν αυτή τη στιγμή πράγματα που δεν τα βλέπουμε. Δεν μας λέει κανένας τι κάνουν οι στρατιώτες. Έχουμε ήδη κρούσματα στους στρατιώτες που είναι κλεισμένοι σε θαλάμους. Δεν μαθαίνουμε. Δεν το βλέπουμε. Δεν το βλέπουμε. Μας λέγανε ότι θα ακυρωθούν ως παράνομες οι απολύσεις. Μα πώς θα ακυρωθούν ως παράνομες οι απολύσεις που ζητάει το ΚΚΕ? 100.000 απολύσεις έχουμε αυτή τη στιγμή. Εγώ κάθομαι εδώ και παίρνω 50 τηλέφωνα την ημέρα από ανθρώπους που τους κλείσανε τις συμβάσεις και τους απολύσανε ή αναβάλανε τις συμβάσεις και δώσανε παράταση χωρίς να ξέρουν αν θα γυρίσουν ή δεν θα γυρίσουν. Ξέρω ανθρώπους που τους είπαν ότι θα τους κόψουν 30 ευρώ. Άκουσε με καλά. 30 ευρώ από το δώρο του Πάσχα για τις 15 μέρες που δεν δουλέψανε το Μάρτι. Γιατί μπήκανε στην καραντίνα από τις 14 του μηνός. Και υπάρχει άνθρωπος που θα κόψει 30 ευρώ αυτές τις μέρες από μια εταιρεία η οποία έχει 20-30 υπαλλήλους. 30 ευρώ από το δώρο του Πάσχα. Στον ιδιωτικό τομέα γίνεται το σώσε. Κάθε το άλλο σπίτι του κάνει μια παραγγελία, του φέρνουν κάτι που χρειάζεται και δεν λογαριάζει ένα εργατικό δυναμικό το οποίο είναι πακτωμένο σε μια αποθήκη, συσκευάζει, δεν έχει μέσα, δεν έχει αντισηπτικά, μάσκες, γάντια, ό,τι άλλο χρειάζεται. Λοιπόν, δεν είναι τα πράγματα ωραία και κυρίως δεν θα είναι για την επόμενη μέρα. Διότι το πού πάει και πού διοχετεύεται το χρήμα για να αντιμετωπιστεί το πρόβλημα είναι πάρα πολύ απλό. Πάει εκεί που πήγαινε και πριν από τον κορονοϊό. Και θα πάει πάλι εκεί και μετά τον κορονοϊό. Και η ανεργία δεν είναι ιός που είναι κάτι που το ξεπερνάς από μια μέρα στην άλλη. Η ανεργία είναι ένας ιός ο οποίος θα φάει κόσμο. Θα φάει κόσμο. Και η ανεργία που έρχεται μέχρι το τέλος του έτους, εξαρτώμενοι από πληθώρα πραγμάτων και κυρίως από τον τρόπο με τον οποίο εκπαιδεύονται οι άνθρωποι να δέχονται ως αναγκαίο καλό το κακό τους. Το κακό τους. Βέβαια, ποιος είναι πιστεύει μια... ότι επειδή δεν θα βγει στο Πάσχα οι ανάγκες είναι ίδιες? Όταν σου κόβεται ο μισθός στη μέση, δεν σου κόβεται το ηλεκτρικό στη μέση, το νερό στη μέση, το δάνειο στη μέση, οι υποχρεώσεις σου στη μέση, δεν υπάρχουν. Για ποιον είναι όλες αυτές οι ελαφρύνσεις? Ποιος τζογάρει, ποιος ωφελείται στο τέλος από αυτή τη διαχείριση? Πάντως είναι μια κατάσταση έκτακτη, η οποία θέλει ένα ειδικό τρόπο αντιμετώπισης. Μα σίγουρα δεν υπάρχει κανένας γι' αυτό. Έτσι, υπάρχουν πάρα πολλά προβλήματα. Και για τους εργαζόμενους και για τις επιχειρήσεις. Γιώργο μου, δηλαδή... δεν αμφιβάλλω. Καθόλου, αλλά έχω να σε ρωτήσω ένα πράγμα. Και εσύ και εγώ, λόγω ηλικίας, μπορούμε να αναρωτηθούμε γι' αυτό. Τι πάει να πει, για να το σκεφτούμε, τι πάει να πει και πώς είναι το υποκείμενο νόσημα. Πριν φτάσει κάποιος να έχει υποκείμενο νόσημα, ανεξαρτήτως ηλικίας, είχαμε όλη την ίδια περίθαλψη για να μας προκύψει το επικείμενο νόσημα, το υποκείμενο νόσημα? Πήγαμε όλοι στους ίδιους γιατρούς? Είχαμε όλη την ίδια ιατρική παρακολούθηση? Αντιμετωπιστήκαμε με τον καταλληλότερο τρόπο? Γιατί πρέπει να πανηγυρίσω δηλαδή για την αύξηση κατά 100 των κρεβατιών της ΜΕΤ, όταν η χώρα χρειάζεται εδώ και πολύ καιρό 3.500 κρεβάτια και να χαίρομαι που τα 650 γίνανε 800? Γιατί? Βέβαια,
Βέβαια, αυτά είναι προβλήματα τα οποία ενδεχομένως θα έπρεπε να είχαν αντιμετωπιστεί. Αλλά ξέρεις, είναι και το θέμα της αντιμετώπισης της έκτακτης περίπτωσης. Και για τον άνθρωπο ο οποίος χάνει το εισόδημά του και για τα κενά τα οποία υπάρχουν στη δημόσια υγεία. Λέει, τι πρέπει να κάνουμε προκειμένου να αντιμετωπίσουμε την κατάσταση. Την κατάσταση όπως είναι τώρα. Ας βοηθήσουν και οι βουλευτές λίγο, αγαπητή Λιάννα. Ας βοηθήσουν και οι εθνοπατέρες μας. Ακούστε με, αν θέλετε να βοηθήσουν οι βουλευτές, να βοηθήσουν. Γιατί και αυτό το ασιάκι οι βουλευτές να γίνονται μονίμως οι χορηγοί των ψηφοφόρων. Δεν είπαμε αυτό. Κατά περίσταση, είναι ένα επικοινωνιακό τρικάκι. Για να είμαστε σοβαροί, οι βουλευτές για να θελήσουν να βοηθήσουν τους πολίτες, πρέπει να προτείνουν πράγματα υπέρ των πολιτών. Και να δώσουν λοιπόν, και κάτι από το μισθό τους. Όχι μόνο να προτείνουν. Μην το λέτε αυτό. Να δώσουν και κάτι από το μισθό τους. Ζητάει προσλήψεις. Ζητάει κάλυψη των δικαιωμάτων. Ζητάει να ακυρωθούν οι απολύσεις. Έχει σταθεί στο πλευρό των υγειονομικών. Σύμφωνοι, αλλά ας δώσετε και κάτι από τους μισθούς σας. Δεν παθαίνετε τίποτα. Συνεχίζετε σαν ανθρώπους που ζητάνε παραπάνω πράγματα. Όταν εμείς ζητήσαμε πού πρέπει να πάνε τα κλεμμένα, δεν το ζητούσαμε κάνοντας χορηγία. Και η θέση εντάξει, δώστε τώρα κάτι από τον οβολό σας στον και κόσμο και στο Εθνικό και Σύστημα Υγείας. Και για τον τρόπο εκλογής τους έχουν καταθέσει πρόταση. Επομένως, μην λέτε να βοηθήσουν οι βουλευτές. Οι βουλευτές δεν θα βοηθήσουν με την τσεπούλα τους για ένα δίμηνο. Γιατί? Οι βουλευτές δεν μπορεί να βοηθάνε με την τσέπη τους για ένα δίμηνο για να αποκτούν άλοθη να ψηφίζουν την πολιτική που έχει φέρει τον κόσμο στη δεινότητα. Άλλο το ένα, άλλο το άλλο. Όχι, δεν είναι άλλο το ένα και άλλο το άλλο. Δεν μας το παράδειγμα το έδωσε η πρόεδρος της Δημοκρατίας. Μας ψηφίζετε για τις αποφάσεις τις πολιτικές που παίρνουμε. Και όταν οι αποφάσεις που έχουν πάρθει είναι από το 10 και μετά με τρεις διαφορετικές κυβερνήσεις, έχει μειωθεί ούτε ξέρω πόσες. Εγώ ξέρω ότι όταν πάει κουβέντα πάντως στο διατάφτα, στο μισθό των βουλευτή, του βουλευτή, όλοι λέτε άλλα αντάλλων. Όταν πάει η κουβέντα στο μισθό του βουλευτή, όλοι οι βουλευτές λέτε άλλα τι άλλο. Δεν τρέπεσαι να προσβάλλει σήμερα έναν άνθρωπο σαν και εμένα. Καταρχήν δεν αναφέρομαι προσωπικά. Δεν τρέπομαι καθόλου και δεν αναφέρομαι προσωπικά. Είπα όλοι οι βουλευτές. Δεν ήταν προσωπική αναφορά. Είμαι πολύ προσεκτικός. Είμαι πάρα πολύ προσεκτικός. Ο Γιώργος το ξέρει και το έχω πει πολλές φορές. Και δεν παίζω αυτό το παιχνιδάκι. Η γενίκευση, οι βουλευτές λένε, είναι μια γενίκευση. Μα δεν είναι γενίκευση. Πρέπει και οι βουλευτές να συνεισφέρουν στην κρίση. Αυτό λέμε. Το οποίο έρχεται και κάνει. Λιάννα μου, δεν προσβάλλει κανείς τους βουλευτές. Λέμε ότι και οι βουλευτές πρέπει να βοηθήσουν στην κρίση. Είναι πάρα πολύ απλό. Ειλικρινά σου το λέω, ήμουνα σίγουρη ότι με κρατήσατε για το τέλος για να κρατήσετε μία αυλαία. Με την πλειονότητα του λαϊκισμού που αφορά στους βουλευτές. Είναι λαϊκισμός το να ρωτάς ένα βουλευτή αν πρέπει να βοηθήσει την κοινωνία ή όχι, έτσι. Μάλιστα. Σηκώνω τα χέρια ψηλά. Και ξέρεις ότι με την επιστροφή είναι δύσκολο για μένα. Βεβαίως. Αλλά δεν με ακούσεις, είσαι στην άνεση του στούντιου. Όχι, όχι, δεν σε διακόπτω, σε ακούω προσεκτικά. Σεβασμός και σε ακούω προσεκτικά και δεν διακόπτω. Θα ήθελα να έχει. Συγγνώμη, ερώτηση έκανα. Δεν έκανα καθόλου τον Τιμητή. Απαγορεύεται να ρωτάμε. Για κλεισμένα ρώτησαν μέσα. Αν πρέπει να βοηθήσουν ή όχι οι βουλευτές. Αυτό ήταν όλο και όλο. Δεν προσέβαλα κανέναν. Σε δεινή κατάσταση. Να μου πεις ποιος θα δώσει χρήματα αυτή τη στιγμή. Για τους άνεργους ηθοποιούς, για τους ανθρώπους του πολιτισμού. Για όλους. Για τους άνεργους μουσικούς. Να για μου όλους, Λιάννα μου. Για όλους. Αλλά βάλτε λίγο πλάτη κι εσείς οι βουλευτές όλων των κομμάτων. Για όλους. Αλλά βάλτε πλάτη. Τι λες καλέ που θα βάλω πλάτη εγώ με αυτόν που ήταν απέναντί μου. Θα βάλω πλάτη την ίδια πλάτη σε ποια μέσα. Ποιος ήταν απέναντί σου. Θα βάλω μόνο σε αυτά τα οποία έχουν έστω και ένα σπέρμα στήριξη. Ποιος ήταν απέναντί σου, Λιάννα μου. Ο λαός, η κοινωνία ήταν απέναντί σου. Θα βάλουμε πλάτη σε αυτούς που πιστέψανε ότι ο κόσμος μπορεί να ζει με 400 και με 300. Θα βάλουμε πλάτη σε αυτούς που κόψανε 15 φορές τις συντάξεις και τώρα κάνουν τον τιμητή επειδή υπάρχει ουρά έξω και τα 3 εκατοστάρικα. Σοβαρά. Δώσαμε όλοι μαζί ένα. Εντάξει, να πάτε στον Όρμπαν τότε. Να το κλείσει το κοινοβούλιο και να αποφασίζει ένας. Έτσι αρχίσαν οι ολοκληρωτισμοί. Δεν θα μας μάθετε να είμαστε με βουλωμένο στόμα. Η πανδημία εδώ, είναι εδώ, αυτή. Τα κέρδη από την πανδημία είναι επίσης εδώ και η εργασία είναι απέναντι στην κερδοφορία. Εδώ, σε αυτή και αν δεν είναι ξέρεις. Η εργασία απέναντι στην κερδοφορία, να θυμηθείς τι θα λέμε την Πρωτομαγιά. Που θα παραμένει εργατική απεργία. Και όχι αργία για λουλουδάκια με καθαρή Λιάννα, ατμόσφαιρα. Λιάννα μου, εδώ σε αυτή την εποπή ξέρεις ότι μπορείς να μιλάς ελεύθερα και να λες απόψη. Απολύτως, και είναι Γιώργο, χαρά μου, μας. Και βγήκα. Και είναι χαρά μας σας έχουμε να ακούμε διαφορετικές απόψεις
Έστω εάν συμφωνεί κάποιος ή όχι όπως ο Γιάννης. Εγώ ερώτηση έκανα. Να προσφέρουν και οι βουλευτές σε αυτό το οποίο ονομάζουμε υγειονομική και οικονομική κρίση. Αυτό ρώτησα μόνο. Δεν ρώτησα τίποτε άλλο. Κατά τη γνώμη μου πρέπει να προσφέρουν. Και το καλό παράδειγμα το έδωσε η πρόεδρος Δημοκρατίας. Δώστε το μισό μισθό σας. Δώστε τους 2-3 μισθούς των επόμενων μηνών. Θέλεις απάντηση. Αυτό περιμένω. Θέλεις απάντηση. Ωραία. Οι βουλευτές όλοι να ψηφίσουν την πρόταση του ΚΚΕ για τα μέτρα τα υγειονομικά. Τρεις χιλιάδες μετ πρέπει να στηθούν άμεσα. Η έλλειψη σε υγειονομικό προσωπικό είναι 30.000. Να προσληφθούν αμέσως 10.000 και 10.000 6 μήνες και 10.000 άλλους 6 μήνες. Σου αρέσει ως πρόταση? Δυστυχώς δεν έχουμε άλλο χρόνο, Λιάννα μου. Είμαστε να πάρουν πίσω τις απολύσεις. Είναι 100.000 απολυμένος κόσμος παρανόμα. Και επιδοτούνται τα αφεντικά για να τα βγάλουν πέρα. Πίσω να πάρθουν οι απολύσεις, Λιάννα, τώρα. Λιάννα, και να κοιτάξετε εσείς οι δημοσιογράφοι της Ένωσης Συντακτών το πρόβλημα των συναδέλφων, εκτός των άλλων αφού θες και κάτι συντεχνιακό να ακούσεις. Θέλω να σε ευχαριστήσω, Λιάννα μου.